Είστε σίγουροι ότι δεν θα με ψάξουν, ότι θα πιστέψουν ότι είμαι νεκρή? Μην ανησυχείς καθόλου. Θα δοθεί και μια συνέντευξη τύπου επισήμως από τις αρχές, όπου θα ανακοινώνεται ο θάνατος Έλενη Χατζάκη, μιας Ελληνοαμερικανίδας γιατρού. Θα συνδυαστεί με ξεκαθάρισμα λογαρίσμων του σύζυγου της. Καλά, και ο Τόνι δεν θα θέλει να μάθει που με κίδεψα. Το μόνο πράγμα που ενδιαφέρει τον Τόνι αυτή τη στιγμή είναι να το σκάσει για τη Νέα Υόρκη, να βρει ποιος προσπάθησε να τον σκοτώσει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν όλα τα έγγραφα που θα σου χρειαστούν για την καινούργια σου ζωή. Το πτυχίο της ιατρικής, πάνω απ' όλα. Ένα βιογραφικό και το καινούργιο σου διαβατήριο. Άννα Χατζησταύρου. Το νέο μου όνομα. Άννα Χατζησταύρου. Από εδώ και πέρα θα είσαι η ανιψιά ενός γνωστού εφοπλιστή, κόρη του εξαδέλφου του, δικά σου, που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που σκοτώθηκε σε κάποιο τροχαίο. Και για αυτόν τον λόγο θέλησες να έρθεις στην Ελλάδα να συναντήσεις το μοναδικό συγγενή σου εδώ. Τον Εμίλιο Χατζησταύρου. Και να ξέρεις, μόνο αυτός και εμείς γνωρίζουμε όλη την αλήθεια. Εντάξει, Έλεν. Μαρία, η Έλεν είναι νεκρή. Μπροστά σου έχεις την Άννα Χατζησταύρου. Άννα, πρέπει να κόψεις κάθε δεσμό με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω τόση προσποίηση. Θα τα καταφέρεις, είμαι βέβαιος. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να σε ασφαλίσει και είναι ο μοναδικός τρόπος να σώσεις τη ζωή του πατέρα σου. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Άννα. Ναι. Ναι, γιατί η ζωή μου ήταν εφιάλτης. Αλλά τώρα γλίτωσες. Και αυτό το οφείλει στον πατέρα σου. Δέχτηκε να σε χάσει προκειμένου να είσαι ασφαλής. Αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ τώρα. Να είσαι δυνατή. Όλα καλά. Όλα καλά, Εμίλια. Όλο όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Από εδώ η Άννα. Επιτέλους, σε γνωρίζω. Άννα, ο κύριος Χατζησταύρου. Δηλαδή, ο θείος ο Εμίλιος από εδώ και πέρα. Ξέρω ότι κολλικό θα πέρασες. Και χαίρομαι που μπορώ να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνατε για μένα. Μου σώσατε τη ζωή. Και ακόμα δεν ξέρω κι εγώ το λόγο που το κάνατε. Μου το ζήτησε η αδερφή Μαρία. Δεν μπορούσα να τα αρνηθώ. Άλλωστε, με συγκίνησε η ιστορία σου. Το Στέλι το ξέρω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Λοιπόν, είσαι ελεύθερη. Και αν θες τη γνώμη μου, είναι καλύτερα να μιλάς στον ελληνικό, στον Εμίλιο. Μην ξεχνάς ότι είναι ο αγαπημένος σου θείος. Ακριβώς. Δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια λάθη. Πάω να φέρω τις βαλίτσες σου. Θα προσέξεις, κορίτσι μου. Πώς έγινες. Και αν χρειαστεί, θα συνειδητοποιήσω εγώ. Θα βρω τον δρόμο. Ευχαριστώ για όλα. Να προσέξεις, έτσι. Γεια χαρά. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο. Θα γνωρίσεις και την κόρη μου, τη Δανάη.